είναι μία θετική ένδειξη και ένα θετικό βήμα που δείχνει ότι ο λαός μας μπορεί στο ΚΚΕ αρκετές χιλιάδες σήμερα να δουν μία τάση αισιοδοξίας, αγωνιστικής στάσης μπροστά στα προβλήματα. Γιατί, κυρία Κουβαρά, επειδή κάνουμε μια συζήτηση για την εξέλιξη συνολικά του εκλογικού αποτελέσματος, πρέπει να σας πω αυτό που καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει απόψε, ότι στα 4 χρόνια που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά λειτουργήσε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό συμπολίτευση. Με την έννοια ότι είχε στηρίξει και είχε ψηφίσει πάνω από το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Και ουσιαστικά το κόμμα που βρισκόταν απέναντι και αντιπάλευε μέσα και έξω από τη Βουλή την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ήταν το ΚΚΕ. Και μάλιστα αν δείτε την εξέλιξη του αποτελέσματος από ό,τι φαίνεται στην Αττική, ναι. Που συγκέντρωσε το προηγούμενο διάστημα μεγάλα λαϊκά μέτωπα και αγώνες, φαίνεται ότι το εκλογικό ποσοστό και η άνοδος του ΚΚΕ είναι ακόμα πιο ευκρινής. Με συγχωρείτε, πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά και η κυρία Ράζου πρώτη. Δεν νομίζω το ΚΚΕ, ναι. Για το θα λογαριαστούμε μετά του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Που διευκόλυνε τη Νέα Δημοκρατία τα μάλα μέσα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για το λαό μας, όπως ήταν η πανδημία. Δεν φταίει το ΚΚΕ που ο ΣΥΡΙΖΑ παρακαλούσε τη Νέα Δημοκρατία για κοινό υπουργό υγείας μέσα στην πανδημία. Αυτά τα ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι το θετικό βήμα που έκαναν απόψε χιλιάδες άνθρωποι να εμπιστευτούν εργαζόμενοι το ΚΚΕ μπροστά στις πολιτικές εξελίξεις που απορρέουν από το εκλογικό αποτέλεσμα, θα πρέπει αυτό το θετικό βήμα να το ανοίξουν κι άλλο. Να γίνει κι άλλο πιο ισχυρό ο βηματισμός. Λοιπόν, να πει και κάτι η κυρία Αποστολάκη, γιατί θέλει να φύγει. Στους αγώνες και στα μέτωπα πάλης, που θα είναι πολύ δύσκολα για τον λαό. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη.